Στον Πειραιά απασχολούν το σύνολο του ελληνικού λαού. Εδώ δεν δοκιμάστηκε η αντοχή της Δημοτικής Αρχής. Εδώ δοκιμάστηκε η αντοχή της Δημοκρατίας. Και παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν κάθε αθέμητο μέσο, από την απόλυτη βία και τον εκφοβισμό μέχρι τον πιο χυδαίο εκμαυλισμό, από τη διανομή τροφίμων με ψηφοδέλτια και με εικοσάρικα μέχρι την παρουσία των γνωστών εύσωμων έξω από κάθε εκλογικό τμήμα, μέχρι την μη παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας αφισοκολώντας αρνητικά και θετικά, προσβλητικά και προβοκατόρικα και την παραμονή των εκλογών, κάνοντας παράνομη συγκέντρωση την τελευταία μέρα του προεκλογικού αγώνα που κατά τη δημοκρατία ανήκει μόνο στην πλειοψηφία, χωρίς να ζητήσουν άδεια, και όλα όσα υπέστη ο πειραϊκός λαός και όλα όσα ανησυχούσαν ολόκληρη την Ελλάδα. Παρά ταύτα, ο πειραϊκός λαός αντιστάθηκε, η αξιοπρέπεια κέρδισε. 7 στους 10 πειραιώτες είπαν όχι σε αυτή την εισβολή. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πειραϊκό λαό για την ευπρέπεια και για το σεβασμό του στο ήθος και σε αυτήν καθεαυτήν την πεπτουσία της πολιτικής. Θέλω να ευχαριστήσω όσους με τίμησαν. 1 στους 3 στον πρώτο γύρο. Περισσότεροι από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους θεσμικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης στον Πειραιά, όλες τις παρατάξεις, τις παραδοσιακές, που έχουν ιδεολογικό πυρήνα, που έχουν άποψη πολιτική, που έχουν κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό πάντως στους κανόνες και στους νόμους της δημοκρατίας. Και θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες που δεν ήρθαν να ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή, ίσως γιατί εγνώριζαν ή είχαν προβλέψει ότι δεν θα εκλεγεί δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Θέλω να καλέσω τον πειραϊκό λαό να έρθει στο σύνολό του στη μεγάλη μάχη την Κυριακή, ώστε όλοι μαζί να πούμε στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ότι στον Πειραιά τελικά η δημοκρατία ενίκησε. Είμαι αισιόδοξος. Ασφαλέστατα θα θέσουμε ενώπιον των ευθυνών της, στο σύνολό της την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, που πιστεύω ότι υπερασπίζεται με πάθος και με αποτελεσματικότητα τη δημοκρατία. Να υπερασπιστεί τη γαλήνη, την ηρεμία, τη ζωή και την ακεραιότητα όλων των στελεχών μου αυτή τη βδομάδα που θα κινήσει. Δεν τους φοβόμαστε. Θέλω να απευθυνθώ ασφαλώς στους πολίτες που ψήφισαν τους άλλους συνδυασμούς, με γνωρίζουν και τους γνωρίζω, τους αριστερούς πολίτες. Γνωρίζουν και την κοινωνική μου προέλευση και την κοινωνική μου ευαισθησία. Να υπερβούν απαγορευτικά κριτήρια, αν θέλετε, του παρελθόντος, γιατί μας ενώνει το σήμερα και το αύριο. Είμαι αισιόδοξη για την Κυριακή. Στον Πειραιά, την επόμενη Κυριακή, θα έχει λήξει μία απειλή. Ένας κίνδυνος θα έχει εξαφανιστεί από τη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, μια ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, κάνατε έκκληση στον Πρωθυπουργό να προασπίσει την υγεία και την ασφάλεια των συνεργατών σας. Και τη δική μου προσωπικά. Έχετε ενδείξει ότι απειλείτε? Εδώ απειλήθηκε, απαγορεύτηκε η είσοδός μου σε εκλογικά τμήματα. Από τους γνωστούς με τα μαύρα δερμάτινα μπουφάν και τα λοιπά. Τους πολύ ζωηρούς. Δεν τους φοβόμαστε. Αλλά και για άλλη μια φορά θέλω να τους πω ότι ο Πρωθυπουργός θα ανταποκριθεί, η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί. Είναι καθήκον της. Και κέρδισε με αυτές τις δημοτικές εκλογές ο πειραϊκός λαός, γιατί είδε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο, ενώ κατά πάσαν βεβαιότητα είχε μεγαλύτερη σχέση με επιχειρηματικά συμφέροντα, να εκδηλώνεται. Και έτσι απαλλάσσεται και το πολιτικό σύστημα από την παρουσία. Τι καταγγελία έγινε μετά τις εκλογές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και να έγινε πιο πριν, κύριε Δήμαρχε? Πολλές καταγγελίες έγιναν. Και πριν από τις εκλογές. Και μετά από την Κυριακή έχω πει και σε συνεντεύξη μου ότι θα γράψω και βιβλίο. Μην ξεχνάτε, κύριε Σαραντάκο, ότι ο κύριος Μπέος πήρε 42% στο Βόλο. Ο κύριος Μπέος. Μόλις βγήκε από τη φυλακή. Ευχαριστώ πολύ. Η εκλογική κοινωνική της βάσης το απόλυτον, γιατί θεωρώ ότι εκείνοι που σας ανέφερα, όπως παραδείγματος χάρη ο Ανδριανόπουλος ο Ανδρέας, όπως παραδείγματος χάρη ο Κωνσταντίνος ο Αρβανιτόπουλος, όπως παραδείγματος χάρη ο Χρήστος Αγραπίδης ή ο Παναγιώτης ο Μελάς, τον οποίο εγώ είχα κάνει βουλευτή με την παρέτησή μου,
δεν εκπροσωπούν κανένα κομμάτι της εκλογικής και κοινωνικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν θέλουμε ενδιάμεσους, δεν θέλουμε μεσάζοντες. Όπως δεν θέλουμε και κανένα μεσάζοντα ανάμεσα στους ανθρώπους όλου του πολιτικού φάσματος. Η κοινωνική και εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ, του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ μαζί μας θα είναι. Όπως και της αριστεράς ευρύτερα. Χωρίς ασφαλώς να απαιτούμε από τις κομματικές ηγεσίες γραμμή ή δήλωση, γιατί δεν θεωρούμε τους πολίτες ιδιοκτησία κανενός κόμματος και κανενός συνδυασμού.